Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει το θέατρο. Σινεμά μ' αρέσει. Σινεμά, τι βλέπει, πολεμικέ ταινίε, τι βλέπει. Τον Μπόζο, ξέρει ταινίε. Ναι. Έλα, φίλε, ναι, καλησπέρα. Το μετέωρο βήμα του Φαλακρού. Έλα, πάμε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ ναι. Με τη μύτη. Ήθελα να πω για του Ολυμπιακού που παίρνουν τηλέφωνο. Να μην πάρουνε. Όχι, δικαίωμά του. Α, μην τολμήσετε και ξαναπάρτε. Λέγε, λέγε, φίλε. απλά τα λένε λάθο τα πράγματα, πολύ λάθο. Mm. Και ο κόκκινο λίγο λάθο τα λέει. Πες μου τι είπα λάθο. Oh. Δεν αυτοκτόνησαν, δεν έπαιγαν σφαίρε πάνω του. Αυτοκτονία είναι να κρεμαστεί, όχι να βρεθούν σφαίρε πάνω. Ξέρεις εσύ, ρε φίλε, πώ αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Έχει αυτοκτονήσει ποτέ. Δηλαδή και οι 7 αυτοκτόνησαν με τον ίδιο τρόπο. Αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν με τον ίδιο τρόπο. Φίλε, μέχρι αποδείξεω του αντιθέτου ότι. Δεν λέω για τον κύριο Μαρινάκη, μπορεί για τον Αλφα ή Ψ. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο, δεν λέω. Απλά. Άστο να πάει στα κομμάτια, φίλε, άστο. Να λέμε και αλήθειες, εντάξει. Και όχι ότι οι Άγγλοι παράγοντες που λέει ότι δεν δέχονται τέτοιους παράγοντες στη χώρα τους. Και αυτοί τα ίδια πράγματα είναι απλά δίνουν κασέρι στον κόσμο εκεί πέρα και δεν μιλάει. Όπως έκανε ο Ανδρέας κάποτε. Ακριβώς η ίδια κατάσταση. Κάτσε να δεις τι θα γίνει τώρα στην Αγγλία με τον Μπόρις που τα έχει κάνει ένα κάτω. Βασικά κατάλαβα το που σου είπα. Η πολιτική δεν διαφέρουν στις άλλες χώρες, τα ίδια λαμόγια είναι. Απλά δίνουν ποιος... τον κόσμο και δεν μιλάνε. Κόψε τον κύριο που είπε λαμόγια. Την ερώτηση γιατί, αν το κατάλαβα, γιατί την έκανες. Γιατί δεν τον έκοψες τον κύριο που είπε λαμόγια τους πολιτικούς. Τώρα μας είπε κάνει... κάτι δυστυχώς που το υιοθετεί όλος ο κόσμος. Ναι.